Η Ρωσία είναι έτοιμη να αποκλείσει εντελώς το στόλο του ΝΑΤΟ που εμφανίστηκε στη θάλασσα του Αζόφ. Η εμφάνιση πλοίων του ΝΑΤΟ στη θάλασσα του Αζόφ, χωρί άδεια από τη Ρωσία, αναγκάζει το ρωσικό στρατό να λάβει πιο σκληρά μέτρα. Κυρίω οι ειδικοί εξετάζουν την επιλογή πλήρους αποκλεισμού του στόλου του ΝΑΤΟ, ο οποίο θα προσπαθήσει να μεθοδεύσει κλιμάκωση κοντά στα ρωσικά σύνορα, ω αποτέλεσμα τη οποία, χωρί υπερβολή, ξένα πλοία θα εισέλθουν στη λίμνη χωρί τρόπο να φύγουν από την περιοχή όπως σημειώνεται από το κινέζικο ίντερνετ Σόχου, θεωρητικά η Ρωσία δεν αντιτίθεται στη διέλευση του στενού Κέρτς από τα πλοία του Ουκρανικού Ναυτικού και του ΝΑΤΟ, υποστήριζοντας πλήρως την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, ωστόσο υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν απειλή ξένα πολεμικά πλοία. Όμω, οποιαδήποτε κλιμάκωση τη κατάσταση στη θάλασσα του Αζόφ θα οδηγήσει στο γεγονό ότι κανεί δεν θα απελευθερώσει τα πλοία τη δεν θα επιστρέψουν, τα τελευταία θα αποκλειστούν εντελώς και πιθανότατα θα παραμείνουν στη θάλασσα του Αζόφ για πάντα. Εάν χρησιμοποιήσετε το χάρτη, επακριβώς γράφουν, θα συνειδητοποιήσετε ότι η θάλασσα του Αζόφ είναι η πίσω αυλή της Ρωσίας. Η Ουκρανία όχι μόνο σχεδιάζει να δημιουργήσει ναυτικέ βάσει στις ακτές της θάλασσας του Αζόφ, αλλά σκοπεύει να εγκαταστήσει εκεί πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, εάν τα πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ θέλουν να μετακινηθούν στη θάλασσα, του ζω τότε, προφανώς αυτό πρέπει να εγκριθεί από τη ρώσικη πλευρά, αναφέρει το Ιντερνεκινέζικο Σουχού. Σημειώνοντας ότι διαφορετικά τα πλοία του ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσουν πλήρη αποκλεισμό. Οι αναλυτές με τη σειρά τους εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι τα πλοία του ΝΑΤΟ μπορούν να πάνε στη θάλασσα το ΖΟΦ μόνο με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία έντασης στα ρωσικά σύνορα καθώς δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για να εισέλθουν. Ταυτόχρονα, αποκλείεται εντελώ η απόπειρα των πλοίων του ΝΑΤΟ να διεισδύσουν στο στενό του Κέρτς. Η θάλασσα του Αζόφ είναι το βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας που ενώνεται μέσω του πορθμού του Κέρτς. Συνορεύει από βόρεια με την Ουκρανία, ανατολικά με Ρωσία, δυτικά με Κρυμαία. Πρόκειται για μεγάλη κόλποση, θα έλεγα 35.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων του εύξηνου πόντου ανάμεσα σε Κρυμαία και Κάφκασο. Το Σοχού so κατατάχθηκε ως η τρίτη και δωδέκατη ταχύτερη αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κόσμο από την Fortune το 2009 τρίτη, το 2010 δωδέκατη. Στις 6 Απριλίου 2007. Η Σόχο υπέβαλε έτοιμα στο Google να σταματήσει να παρέχει το λογισμικό του Google Pinging Input Method Editor για λήψη, επειδή το ότι αντιγράφηκαν τμήματα του λογισμικού IME του Σόχου. Σόγκου Πινγκίν, για να το κατασκευάσουν. Η ανείχνευση τη φερόμενη παραβίας πνευματικών δικαιωμάτων βρέθηκε λόγω ύποπτου σφάλματο και στα δύο IME, ιδίω στη μετάφραση του Πινγκίν Πινγκόγκογκ. Ping στις 9 Απριλίου 2007, ο εκπρόσωπο της Google, Τσουί Τζίν, παραδέχτηκε ότι το Pingyong Google IMA κατασκευάστηκε αξιοποιώντας ορισμένους πόρους βάσης δεδομένων εκτός Google. Τον Νοέμβριο 2005, ο επιλέχθηκε επίσημος χορηγός υπηρεσιών περιεχομένου διαδικτύου για Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008. Ήμουν εκεί το 2005 και 2006 προ απευθεία συγκοινωνιακή ενώσεω με Ελλάδα. Είχα θαυμάσει το στάδιο το Ολυμπιακό των Πουλιών, σχεδόν έτοιμο. Εκεί πειρατών, ότι εμεί σε χρόνια, σε κάποιου μήνε,